στο βαρόμετρο, ξεκινώντας από την κατεύθυνση της χώρας. 9 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι πάμε σε λάθος κατεύθυνση. Να συνεχίσουμε να δούμε και τις επόμενες δύο κάρτες για να μας κάνει ένα συνολικό σχόλιο. Η ικανοποίηση από τη λειτουργία της δημοκρατίας είναι το επόμενο γράφημα. 8 στους 10 δηλώνουν δυσαρεστημένοι. 7% μόλις ικανοποιημένοι. Υπάρχει ένα 13% που λέει δεν υπάρχει ή καταργήθηκε η δημοκρατία. Και στην τρίτη κάρτα μας είναι η γνώμη των πολιτών υπέρ ή κατά του μνημονίου. 8 στους 10 λένε ότι είναι κατά του μνημονίου, 12 λένε ότι είναι υπέρ. Νομίζω ότι χωρίς αμφιβολία αυτό το κλίμα είναι, συνεχίζεται, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, συνεχίζεται η επιδείνωση. Είμαστε στο χειρότερο σημείο, θα έλεγα, και δεν είναι κοινότυπο πλέον, της μεταπολίτευσης. Υπάρχει ένα πολύ συσσωρευμένο... μια συσσωρευμένη κοινωνική διαμαρτυρία και βεβαίως υπάρχει μια πλήρης καθολική απόσταση και αντιπάθεια για το μνημόνιο. Το ποσοστό 11-12% που είναι το χαμηλότερο που έχουμε βρει σημαίνει ότι υπάρχει πια μια καθολική κοινωνική απόρριψη της πολιτικής που εφαρμόζεται. Παρά το γεγονός όμως ότι υπάρχει απόρριψη του μνημονίου, το μνημόνιο θεωρείται η προϋπόθεση για να συνεχίσει η χώρα να υφίσταται στη ζώνη του ευρώ και να γλιτώσει τη χρεοκοπία. Και το λέω αυτό για να δούμε και να συνδυάσουμε έτσι στη σκέψη μας και τα επόμενα γραφήματα. Ποια είναι η γνώμη λοιπόν των πολιτών για το ενδεχόμενο επιστροφής στη δραχμή? Εδώ σταθερά περίπου όπως σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, 7 στους 10 στα ίδια πιστεύουν ότι θα είναι χειρότερα. 7 στους 10 φοβούνται ότι θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Το ποσοστό αυτό που πιστεύουν θα είναι καλύτερα αυξάνει ελαφρώς όμως, αλλά στην ουσία έχουμε μία πεποίθηση η οποία παραμένει. Υπάρχει ένας φόβος απέναντι, δεν είναι αξιολογική η κρίση αυτή, δεν ξέρουν οι πολίτες, φοβούνται περισσότερο ότι θα είναι τα πράγματα χειρότερα αν επιστρέψουμε στην δραχμή. Έχουν αυξηθεί όμως, όπως θα δούμε στην επόμενη κάρτα μας, οι άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν μια αρνητική εντύπωση πλέον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιδεινώνεται σημαντικά η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχουμε μια αντιστροφή μέσα σε ένα μήνα των θετικών κρίσεων, της δημοτικότητας. Το 10% περισσότεροι έχουν σήμερα αρνητική στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης μεταβάλλονται ελαφρότερα βέβαια και οι αντιλήψεις των πολιτών για το ευρώ. Είναι η επόμενη κάρτα μας για να τη δούμε και αυτή. Υπάρχει μια διαφορά 5 μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, παρά το γεγονός ότι το ισοζύγιο θετικής και αρνητικής γνώμης είναι. Παρ' όλα αυτά, πλέον το 1 τρίτο του εκλογικού σώματος έχει αρνητική πια γνώμη για το ευρώ. Δεν είναι μικρό το ποσοστό αυτό. Λοιπόν, έρθουμε τώρα στους δείκτες ικανοποίησης, ας το πούμε έτσι, από την κυβέρνηση, από τα κόμματα, από το πολιτικό σύστημα, Γιάννη. 9 στους 10, δεν ξέρω αν πάει πιο πάνω αυτός ο δείκτης. Έτσι, έχει κολλήσει. Πιστεύω ότι μπορεί να το δούμε και παραπάνω. Στην ουσία όμως η κυβέρνηση δεν έχει αποδοχή κοινωνική. Αυτά τα ποσοστά είναι τα ποσοστά που είχε και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου πριν καταρρεύσει τον Νοέμβριο. Επομένως, έχουμε μια στην ουσία κοινωνική απομόνωση της κυβέρνησης και η οποία είναι αρκετά νομίζω σημαντικό ιδιαίτερα λόγω της κρίσιμης στιγμής στην οποία βρισκόμαστε. Και δείτε τώρα πώς ανακατεύεται η τράπουλα. Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών. Ο πιο δημοφιλής πολιτικός αυτή τη στιγμή αρχηγός είναι ο κύριος Κουβέλης. Ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας, ακολουθεί ο κύριος Σαμαράς, κυρία Παπαρίγο, ο κύριος Καρατζαφέης, τώρα Μπακογιάννη, τελευταίος ο Γιώργος Παπανδρέου. Η σειρά παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως και έχει ενδιαφέρον είναι πρώτον ότι ενισχύεται η δημοτικότητα του Αλέξη Τσίπρα και κυρίως ότι αποδυναμώνεται δραματικά. Πολύ σοβαρά η ήδη υπονομευμένη δημοτικότητα του Γιώργου Παπανδρέου αλλά και της κυρίας Μπακογιάννη. Ας δούμε και την επόμενη κάρτα για να συνειδητοποιήσουμε και τις μεταβολές που έχουμε στη δημοτικότητα των αρχηγών. Έχει χάσει 5 μονάδες ο Γιώργος Παπανδρέου. Έχει κερδίσει 5 μονάδες ο Αλέξης Τσίπρας και έχει χάσει 4 μονάδες η κυρία Μπακογιάννη. Κατά τα άλλα, έχουμε μικρές διακυμάνσεις. Να πω εδώ ότι η δημοτικότητα του Γιώργου Παπανδρέου που είναι στο 9% είναι πρωτοφανές επίπεδο για όλα τα κόμματα και για όλες τις ιστορικές. Από τότε που έχουμε δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα δεν έχει ξαναμετρηθεί αυτό το στοιχείο. Σημαίνει στην ουσία ότι έχει καταρρεύσει αλλά πια ολοκληρωτικά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αυτή η εικόνα μπορεί να αντιστραφεί με οποιοδήποτε τρόπο. Έχουμε λοιπόν κλείνει ένας πολιτικός κύκλος
του Μάλιστα. αρχηγού. Πάρα του πολύ Πασό. Σημαντικό αυτό το στοιχείο που μας λες. Και δούμε τώρα τη δημοτικότητα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Λουκά Παπαδήμου. 48% αρνητική, 46% θετική. Ναι. Είναι μοιρασμένες λοιπόν εδώ οι γνώμες. Να δούμε και το επόμενο. Αντιστραφεί η πλήρως. Που είναι η γνώμη για τον Λουκά Παπαδήμου κατά κόμμα. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι έχει αντιστραφεί πλήρως η εικόνα του κυρίου Παπαδήμου. Έχει επιδεινωθεί, υπάρχει κατακόρυφη επιδείνωση. Θυμίζω ότι όταν βγήκε ήταν στο 55% mm-hmm. και έφτασε στο 60% με την ανάληψη της διακυβέρνησης, της κυβέρνησης. Τώρα είναι στο 46% θετικές κρίσεις και οι αρνητικές κρίσεις αυξάνονται 10% κάθε μήνα επί τρεις μήνες συνεχώς. Δηλαδή ξεκίνησε από το 18, πήγε στο 28 οι αρνητικές κρίσεις, τώρα κυριαρχούν 38-48. Ναι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Και χαίρει μεγαλύτερης δημοτικότητας στις τάξεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ όπως βλέπουμε. Το ΠΑΣΟΚ έχει, αλλά το ΠΑΣΟΚ πια είναι ένα κόμμα πάρα πολύ μικρό, που είναι επίσης ένα καινούριο στοιχείο. Είναι περίπου στα ίδια. Προλαβαίνεις τα ευρήματα του βαρόμετρου ή ναι. δημιουργείς αγωνία. Θα το δούμε. Έχει όμως πραγματικά μια διαφορά. Αλλά... Και νομίζω ότι δεν έχει τόσο μεγάλη. Είναι μια, η συμπάθειά του προφανώς επικεντρώνεται στο ΠΑΣΟΚ, αλλά στην ουσία είναι διάχυτη ναι. σε αυτά, τουλάχιστον στους ψηφοφόρους που ακολουθούν τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Θα έτσι. Δούμε, για να ολοκληρώσουμε την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία για τον κύριο Λουκά Παπαδήμο και την τελευταία κάρτα που τον αφορά προσωπικά. Έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη που δείχνει είναι οι πολίτες στον κύριο Παπαδήμο σημαντικό. Για τη διαχείριση ναι, των προβλημάτων της οικονομίας. Δεν είναι απλά γενική εικόνα η συμπάθειά του, είναι η εμπιστοσύνη για την διαχείριση των προβλημάτων. Και εδώ βλέπουμε ότι ήδη δεν υπήρχε από τον Ιανουάριο εμπιστοσύνη, ναι. αλλά και οι άνθρωποι που τον εμπιστεύονται περιορίζονται από το 36% το 27%, ναι. αντιθέτως 7 στους 10. Συνεχίζεται δηλαδή να αίρεται η εμπιστοσύνη. Έχει ενισχυθεί η πεποίθηση αυτή ακριβώς. Yeah. Τώρα, υπάρχει αναγκαιότητα διεξαγωγής βουλευτικών εκλογών. Με άλλα λόγια, θέλουν οι πολίτες εκλογές. Θέλουν εκλογές. Πιστεύω ότι δημιουργείται ένα κοινωνικό αίτημα και μια δυναμική από τα κάτω για τις εκλογές. Θυμάσαι που το είχαμε πριν το προηγούμενο μήνα. Το προηγούμενο ήταν στο 46. 46 ήταν στο 46. Έκανε μια. Υπήρχε σταδιακά το μετράμε από την αρχή του χρόνου. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο. Πέρυσι το, mm-hmm. του 11 στο 14. Ανέβηκε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έπεσε μετά την αλλαγή της κυβέρνησης τον Νοέμβριο στο χαμηλότερο σημείο και τώρα εκτινάσει στο 58. Σημαίνει 6 στους 10 θέλουν εκλογές. Αυτό είναι μια σοβαρή πίεση από τα κάτω και επιβαρύνει το συνολικό κοινωνικό κλίμα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση mm-hmm. προφανώς. Και τι σημαίνουν όλα αυτά στην κάλπη, εκλογική τώρα, επιρροή, εκτίμηση. Έχουμε. Για άλλη μια φορά έχουμε πάρα πολύ σημαντικές μεταβολές που για μηνιαία, για διάρκεια ενός μήνα είναι πρωτοφανείς. Mm-hmm. Είναι άλλη μια φορά συνεχίζουμε λοιπόν, να βλέπουμε τρομακτικά πράγματα. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία με 31%. Δεδομένη η αποχή στο 30%, αποχή έτσι, εκεί την έχετε μετρήσει. Μείωση. Mm-hmm. Ήταν στο 32,5%. Υπάρχει μια συρρήκνωση αποχής. Υπάρχει ένα ποσοστό του εκλογικού σώματος που θέλει να πάει να ψηφίσει περισσότερο από ό,τι ήταν την προηγούμενη φορά. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο κόμμα ναι. είναι Δημοκρατική Αριστερά. Δεύτερο κόμμα είναι 13 πλέον, μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πλέον η Δημοκρατική Αριστερά, αλλά να προσέξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στο 8%. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 8%. Αυτό δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιο ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ στη μεταπολίτευση. Είναι εικόνα επίσης κατάρρευσης, mm-hmm. τέλους. Αν έχει κάποια σημασία 23 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν έχει σχέση γιατί πλέον δεύτερο κόμμα είναι η Δημοκρατική mm-hmm. Αριστερά. Βέβαια, ξαναλέω ότι η Δημοκρατική Αριστερά είναι σε μεγάλο βαθμό το διάδοχο σχήμα αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως διάδοχο σχήμα στο χώρο της κεντροαριστεράς του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει καταρρεύσει. 50% των ψηφοφόρων που λένε ότι θα ψηφίσουν η Δημοκρατική Αριστερά προέρχεται, ο ένας στους δύο προέρχεται από το. Mm-hmm. Είναι πασοκογενής. Το ένας στους τέσσερις περίπου από την αριστερά και άλλος ένας στους πέντε από τα υπόλοιπα σχήματα. Επομένως έχουμε μια ριζική ανατροπή, έχουμε την κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ, έχουμε την θεαματική άνοδο της Δημοκρατικής Αριστεράς, έχουμε σταθερότητα. Του Κομμουνιστικού Κόμματος και του ΣΥΡΙΖΑ στα ίδια ποσοστά που είναι πολύ μικρή θέση, η διαφορά έτσι. Και δεν ξέρουμε ποιος προηγείται. Είναι πιο πιθανό να προηγείται το ΚΚΕ. Νέα πτώση για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Λοιπόν, έχουμε μια πτώση. Ας του... δούμε, σας παρακαλώ, και την επόμενη κάρτα που δείχνει και τις μεταβολές. Θα μας βοηθήσει. Θα επανέλθουμε σε αυτή, γιατί υπάρχει ακόμη ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Εδώ βλέπουμε τη μεγάλη υποχώρηση του ΠΑΣΟΚ που είναι 6 μονάδες, που βεβαίως και από το 2014 θυμίζω ότι τις εκλογές είχε 44.
το ΠΑΣΟΚ, είναι στο 8 σήμερα, έτσι έχει καταρρεύσει. Η Νέα Δημοκρατία είναι περίπου στα μισή μονάδα, δεν είναι, υπάρχει ένα λάθος εδώ, είναι μισή μονάδα η αύξησή της. Από το, στο 31 είναι περίπου σταθερή. Είναι μία μονάδα η πτώση, λέει. Είναι μισή μονάδα και εδώ, είναι, και εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Με συγχωρείτε, λοιπόν, είναι μισή μονάδα. Λάθος, αλλά να πω εδώ ότι έχει μια ποιοτική σημασία, γιατί οι ψηφοφόροι, αυτή η τάση την βλέπουμε και τους προηγούμενους μήνες. Συνεχίζει να αποδυναμώνεται ο λαός. Το καινούριο στοιχείο είναι ότι οι διαρροές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού πηγαίνουν και σε ένα νεοσύστατο. Λοιπόν, κόμμα. Να μας γυρίσουν λοιπόν στο προηγούμενο γράφημα, αν έχετε την καλοσύνη οι συνάδελφοι από το Κοντρόλ, για να δούμε αυτό που λες όμως, ότι έχουμε την είσοδο για πρώτη φορά με βάση αυτή την έρευνα της Χρυσής Αυγής. Πρώτη φορά στο βαρόμετρο η Χρυσή Αυγή έχει ποσοστό που της επιτρέπει να εισέλθει στο κοινοβούλιο και να εκλέξει περίπου 8 βουλευτές. Έχουμε υποχώρηση της Δημοκρατικής Συμμαχίας, κύριε Μπακογιάννη, είναι στο 2, συνεχίζει η αποδυνάμωσή της, όπως και είδαμε και σχετίζεται και με την αποδυνάμωση της δημοτικότητας, είναι εκτός Κοινοβουλίου. Οι οικολόγοι είναι περίπου στο 3,5. Και να πω εδώ πάμε ότι στις μεταβολές και πάλι. Τώρα, ναι, οι μεταβολές, ναι, έχουμε σημειώσει ότι υπάρχουν κάποια μικρά λάθη, αλλά δεν έχει. Στην ουσία, η μεγάλη αλλαγή είναι η κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ, η οποία συνεχίζεται και δεν ξέρω πλέον τι νόημα έχει. Τώρα, στα μικρά κόμματα, οι οικολόγοι χάνουν, χάνουν και προς την Δημοκρατική Αριστερά, παίρνουν όμως από το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό δεν είναι πολύ μεγάλη η μεταβολή τους. Η Δημοκρατική Αριστερά έχει τη μεγαλύτερη άνοδο, έχει εκτοξευτεί στο 18%, είναι κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης με πάνω από 45-50 βουλευτές, αντιστοιχεί αυτό το ποσοστό. Και έχουμε επίσης την είσοδο της Χρυσής Αυγής, που είναι το στοιχείο που εξηγεί και την πτώση του λαός. Αλλά επίσης να πω ότι και τα λοιπά κόμματα έχουν μία άνοδο. Μεταξύ αυτών εμφανίζονται και τα κόμματα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και η Ανταρσία και το κόμμα των Αποστράτων, το οποίο και αυτό εισπράττει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Μάλιστα, και μέχρι αυτή την έρευνα η Χρυσή Αυγή εντασσόταν μέσα στα λοιπά κόμματα. Η Χρυσή Αυγή, έτσι, περίπου στις έρευνες της δικές μας έβγαινε στο 1,5%, ίσως και κάποια φορά στο 2. Δεν είχε περάσει ποτέ το 2%. Πρώτη φορά, φυσικά, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί Είναι πάντως ένα νέο στοιχείο. Είναι λοιπόν μια οκτακομματική κυβέρνηση, είναι μια οκτακομματική βουλή κατακαιρματισμένη, με το πρώτο κόμμα να μην ξεπερνάει το 31%. Χωρίς με το πρώην πρώτο κόμμα να έχει γκρεμιστεί το στο ΠΑΣΟΚ, 8%. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το. Μπορεί κανείς να διακινδυνεύσει πλέον ότι αυτή η εικόνα δεν είναι ανατάξιμη. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακά τα ευρήματα του βαρόμετρου της Public Issue για το μήνα Φεβρουάριο. Γιάννη Μαυρή, να σε ευχαριστήσουμε και πολύ. Καλό σου βράδυ.